Λοιπόν, συνάδελφοι, να σας χαιρετήσουμε εκ μέρους της Ομοσπονδίας και του Συλλόγου Εργαζομένων. Έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να μας επισκεφτεί κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον Γιάννη Πρωτούλη, την Κατερίνα Γεράκη και τον Γιώργο Στεφανάκη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μετανάστη. Οι υπηρεσίες μας έχουν βγει τώρα πρώτη γραμμή, το βλέπετε σε όλα τα μέσα, στις τηλεοράσεις και στα κανάλια, με την περιβόητη τροπολογία Κερίδη, που έρχεται να αναδείξει ακόμα περισσότερο την αναγκαιότητα στελέχωσης και οργάνωσης των υπηρεσιών μας σε καλύτερη βάση. Ήδη αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. Οι συνάδελφοι μας συμβασιούχοι περιμένουν νέα παράταση ζωής με το σταγονόμετρο. Είναι 4 χρόνια μαζί μας και ο αγώνας που δίνουμε είναι να πάρουν παράταση και να μονιμοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Είναι πολύτιμη για τις υπηρεσίες μας. Το προσωπικό που υπηρετεί τα έχει δώσει όλα και φαίνεται ότι η νέα τροπολογία θα μας επιβαρύνει με διπλάσια δουλειά από όσοι έχουμε ήδη μέχρι σήμερα. Αυτό που ζητάμε από το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι να στηρίξει την προσπάθειά μας για την ανανέωση των συμβάσεων των συναδέλφων μας και να στηρίξει τις προσπάθειες για μια οργανωμένη υπηρεσία μετανάστευσης που θα δίνει άδειες άμεσα, γρήγορα, χωρίς να ταλαιπωρεί τους υπηκόους τρίτων χωρών, να έχουν όλοι νόμιμα χαρτιά, το ταχύτερο δυνατόν και να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Δυστυχώς, ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης που έχει αίτια. Το βασικότερο αίτιο είναι η φτώχεια, ο πόλεμος, η εκμετάλλευση και αν δεν αντιμετωπίσουμε πάνω απ' όλα αυτά τα προβλήματα δεν θα σταματήσουμε να έχουμε και μεταναστευτικές ροές. Ειδικά οι Έλληνες έχουμε βιώσει στο πετσί μας και την προσφυγιά και τη μετανάστευση και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στη στήριξη, στην αλληλεγγύη όλων των μεταναστών και των προσφύγων και σαν Ομοσπονδία και σαν Σύλλογος αυτό προτιθόμεθα να κάνουμε και το επόμενο διάστημα και το έχουμε αποδείξει. Το λόγο στο Γιάννη Πρωτούλη. Ωραία. Ευχαριστώ και εγώ και την Ομοσπονδία για την προσπάθεια που κάνει όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα η διοίκηση Ομοσπονδίας που δεν αντιμετωπίζει τα ζητήματα μόνο με τη στενή άποψη των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αλλά στο μυαλό της πάντα έχει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των μεταναστών που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας και οι διεκδικήσεις που προβάλλει δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη δουλειά τους. Έχουν να κάνουν για να μπορέσει η υπηρεσία να γίνει πιο σύγχρονη, να γίνει πιο γρήγορη, να γίνει πιο ασφαλής και αποτελεσματική για όλους τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Μπαίνοντας εδώ μέσα, κάναμε πλάκα γιατί, σαν αστείο, γιατί βλέπαμε τα φώτα που είναι χαμηλά και μου είπαν εδώ πέρα οι συνάδελφοί σας ότι σας έχουν βάλει και αυτό το καινούριο τον υπεύθυνο ενέργειας για να βλέπει αν είναι ανοιχτά ή κλειστά τα φώτα. Λοιπόν, και το ίντερνετ πρέπει να γνωρίζετε, ιδιαίτερα επειδή βλέπουμε και πολλούς μετανάστες που περιμένουν για τα χαρτιά τους, το ίντερνετ εδώ πέρα δεν ξεπερνάει τα 4 MB η ταχύτητά του. Λες και είμαστε στο 1998 όταν πρωτοείδαμε ίντερνετ και σύγχρονους υπολογιστές οι περισσότεροι στην πατρίδα μας. Λοιπόν, βλέπετε τους υπαλλήλους ότι σε κάθε κησέ οι υπάλληλοι είναι ελάχιστοι. Και είναι ελάχιστοι γιατί δεν προσλαμβάνουν υπάλληλους για να γίνουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Μάλιστα, υπάρχουν 65 εδώ μέσα εργαζόμενοι οι οποίοι είναι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου μετά από παράταση που πήραν οι συμβάσεις λήγουν στις 31 του Γενάρη και δεν τους ανανεώνουν τη σύμβαση. Και αν φύγουν αυτοί οι υπάλληλοι από εδώ, από την υπηρεσία, σε ολόκληρα τμήματα, όπως είναι το τμήμα των βιομετρικών, από 5 εργαζόμενους θα μείνει μόνο ένας. Δηλαδή πρακτικά το τμήμα ή θα το κλείσουν ή θα το δώσουν σε κάποιον ιδιώτη με κόστος 7 εκατομμύρια ευρώ να το πάρει μια εταιρεία για να μαζεύει τα βιομετρικά των υπαλλήλων. Τα προβλήματα πάρα πολλά. Τα βλέπετε και τα βλέπουμε όλοι. Διεκδικούμε όλοι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις στη Βουλή, πάρα πολλές παρεμβάσεις για αυτά τα θέματα. Πρέπει να ξέρετε ότι σε αυτό εδώ το κτίριο ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός που έχει έρθει, το έχει επισκεφτεί, έχει μιλήσει, έχει κάνει παρεμβάσεις για την κατάσταση, είναι μόνο ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο σύντροφός μας ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας,
Κανένας άλλος δεν έχει περάσει από εδώ πέρα, αλλά όλοι έχουν να λένε μεγάλες κουβέντες από λόγους που τους γράφουν άλλοι για να τα πούνε. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Μετανάστη. Και δυστυχώς η σημερινή μέρα έχει σημαδευτεί από την άγρια σφαγή που συντελείται στην Παλαιστίνη, μια κυριολεκτική γενοκτονία και τα εκατομμύρια εκτοπισμένους που θα έχει αυτή η γενοκτονία, ακόμα μια μεγάλη σφαγή που συντελείται στην ευρύτερη γειτονιά μας. Ήδη από τη Γάζα μιλάνε για 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ επιδιώκει να διώξει από τη γη τους. Άνθρωποι που δεν θέλουν να φύγουν από τη γη τους και όμως με βομβαρδισμούς, με σφαγές προσπαθούν να τους εκτοπίσουν. Συνεχίζει το πόλεμο στην Ουκρανία, συνεχίζονται οι σφαγές στην Αφρική, τα αυταρχικά καθεστώτα. Αυτός είναι ο πρώτος και κύριος λόγος, δηλαδή ο υπεριαλιστικός πόλεμος που διώχνει τους ανθρώπους από τις πατρίδες τους και από τον τόπο τους. Κανένας δεν φεύγει από τον τόπο του για να πάει σε άλλο τόπο έτσι εύκολα. Και ενώ όλοι γνωρίζουν ότι αυτός είναι ο λόγος, την ίδια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ψώνουν φράχτες, την ίδια στιγμή σηκώνονται ρατσιστικοί λόγοι, εθνικιστικοί λόγοι, την ίδια στιγμή κατηγορούν τους ίδιους τους μετανάστες που είναι τα θύματα των πολέμων της φτώχειας, της άγριας εκμετάλλευσης, τους ξανακατηγορούν για το ότι γίνανε μετανάστες. Και αυτή τη στιγμή είναι πρώτο θέμα σε όλες τις ειδήσεις, ό,τι ραδιόφωνο τηλεόραση να ανοίξετε στο ίντερνετ, κατέθεσε η κυβέρνηση μια καινούρια τροπολογία, η ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση, που πρέπει να ξέρουμε ότι για τις σφαγές που είπαμε πριν, δίνει 7 δισεκατομμύρια. Δίνει 7 δισεκατομμύρια για Ραφάλ, για φρεγάτες, για το ΝΑΤΟ, που διεξάγει όλες αυτές τις σφαγές, όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και μάλιστα, ο υπουργός, ο αρμόδιος υπουργός για τα οικονομικά, ομολόγησε τώρα στη συζήτηση μπροστά στον προϋπολογισμό σε ένα κανάλι, για τους φόρους που πληρώνουν όλοι Έλληνες και μετανάστες, ότι κοστίζουν, λέει, τα Ραφάλ και οι φρεγάτες κοστίζουν, από κάπου πρέπει να βρεθούν. Λοιπόν, με αυτά έφερε μία τροπολογία. Μία τροπολογία για να δώσει άδειες παραμονής σε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας για χρόνια και οι οποίοι μέχρι τώρα είναι αόρατοι. Είναι αόρατοι όταν ζητάνε να έχουν δικαίωμα στην υγεία. Είναι αόρατοι όταν ζητάνε να έχουν το δικαίωμα να επανενωθούν με την οικογένειά τους. Είναι αόρατοι όταν ζητάνε το δικαίωμά τους να κυκλοφορήσουν και να βγουν στον δρόμο. Είναι αόρατοι όταν θέλουν δικαιώματα σε μια ανθρώπινη ζωή, αλλά δεν είναι αόρατοι για τους εργοδότες όλα αυτά τα χρόνια που τους ξεζουμίζουν, τους έχουν και δουλεύουν στις πιο άγριες και σκληρές δουλειές και τους συμπεριφέρονται με τον απάνθρωπο τρόπο, όπως είναι σε όλες τις λάτζες των ξενοδοχείων και των εστιατορίων, όπως είναι σε όλα τα χωράφια, είτε της Μανολάδας, είτε του Μαραθώνα, είτε της Θεσσαλίας, είτε της Δυτικής Μακεδονίας, όπως είναι οι κατασκευές και τα εργοστάσια. Εκεί δεν είναι αόρατοι. Για να πάνε στη δουλειά, για να δουλέψουν 10-12 ώρες από ήλιο σε ήλιο, δεν είναι αόρατοι. Αόρατοι είναι όταν θέλουν δικαιώματα. Λοιπόν, φέρνει μία τροπολογία. Αυτή η τροπολογία έχει ορισμένα παράθυρα, τα οποία θα μπορεί ο υπουργός να τα φτιάχνει μετά κατά πως θέλει. Και στο μυαλό τους δεν έχουν να δώσουν δικαιώματα στους ανθρώπους, που πρέπει να έχουν δικαιώματα και πρέπει να έχουν χαρτιά, να είναι νόμιμοι. Στο μυαλό τους είναι να εξασφαλίσουν φθηνά εργατικά χέρια, γιατί υπήρξαν άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ελαστικοποίησαν λίγο παραπάνω το καθεστώς τους μετανάστευσης και τραβάνε ειδικευμένα χέρια. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Ιταλία. Όπως και δείτε το οξύμορο στην Ιταλία, είναι μια πρωθυπουργός η οποία καλά λόγια έχει μόνο για το Μουσολίνι. Λοιπόν, αλλά όταν είναι για να τραβήξει φθηνά εργατικά χέρια, εκεί το καθεστώς το ελαστικοποιεί.
Και αυτό αποδεικνύει ότι είτε αυτοί που μιλάνε με ρατσιστικό λόγο, είτε αυτοί που υπηρετούν το ίδιο το σύστημα της εκμετάλλευσης και υπηρετούν τους εργοδότες και τα αφεντικά, λένε και καμιά ανθρωπιστική κουβέντα, το μυαλό τους είναι τα φθηνά εργατικά χέρια. Και την ίδια στιγμή οι ίδιοι ακριβώς που σηκώνουν φράχτες, οι ίδιοι αυτοί που κάνουν τα στραβά μάτια στην άγρια καταστολή, οι ίδιοι που ψηφίζουν τέτοιους αντιδραστικούς νόμους, οι ίδιοι ζητάνε και χέρια για τη δούλεψή τους και περνάνε και κανένα νόμο για να μπορούν να δίνονται χαρτιά. Επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα Μετανάστευσης, η Παγκόσμια Μέρα Μετανάστευσης, συγγνώμη, πρέπει να ξέρετε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν χωρίζει τους ανθρώπους ανάλογα με, τη φυλή, με το θρήσκευμα, ανάλογα με την καταγωγή, αλλά αντικειμενικά οι άνθρωποι χωρίζονται σε αυτούς που δουλεύουν και διεκδικούν τον ιδρώτα τους και σε αυτούς που δυστυχώς δεν δουλεύουν, δεν ιδρώνουν, αλλά εκμεταλλεύονται τον ιδρώτα όλων των υπολείπων. Όπως ακριβώς έχετε τέτοια παραδείγματα, αυτό που ζούμε και σήμερα σε όλα τα χωράφια που ζητάνε τα εργατικά χέρια, όπως τα φραουλαχόραφα της Μανολάδας, και αυτοί που βγάζουν τον κόκκινο χρυσό δεν έχουν ούτε ένα κεραμίδι για να μείνουν, κοιμούνται πάνω στο χώμα, αλλά αυτοί που ποτέ στη ζωή τους δεν λασπώσαν τα πόδια τους, δεν τα βούτυξαν στη λάσπη, από αυτό τον κόκκινο χρυσό στην κυριολεξία βγάζουν χρυσάφι. Δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα, θέλουμε να σταθούμε λίγο στο ζήτημα των εργαζόμενων εδώ στην υπηρεσία, επειδή είμαστε το μόνο κόμμα που δίνει αγώνα οι εργαζόμενοι να έχουν δικαιώματα, να μην είναι και αυτοί όμοιροι και επί ξύλου κρεμάμενοι, να έχουν μόνιμη δουλειά, με σταθερό μισθό, με αυξήσεις τους μισθούς τους, αλλά δίνουμε ακόμα περισσότερο και έναν αγώνα για τη στελέχωση αυτής της υπηρεσίας για προσλήψεις και για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Με αυτή την τροπολογία δεν ξέρουμε κιόλας από αυτά που έχουμε διαβάσει πώς ακριβώς θα υλοποιηθεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δούμε ξανά σκηνές όπως αυτές που ζήσαμε τα χρόνια από το 2007, το 2009 και το 2010, εδώ πίσω στην οδό Σαλαμίνος, στον από πίσω δρόμο, να υπάρχουν 3.000 και 4.000 άνθρωποι, ο ένας πίσω από τον άλλον στην ουρά, που να κοιμούνται εδώ πέρα, να κάνουν με τα συγχωρήσεως την ανάγκη τους εδώ πέρα, για να μην σηκωθούν και φύγουν και χάσουν τη σειρά τους και να είναι από την Παρασκευή αργά τη νύχτα για το ραντεβού που θα ξεκίναγε τη Δευτέρα το πρωί. Εδώ ήδη οι καθυστερήσεις με την τακτοποίηση των νομοποιητικών εγγράφων που υπάρχουν ξεπερνούν τον ένα χρόνο και μάλιστα η υπηρεσία θεωρείται από τις πιο καλές αυτή η υπηρεσία που ξεπερνά τον ένα χρόνο. Για να φανταστούμε τι θα γίνει χωρίς επαρκή προσωπικό, χωρίς υποδομές, με αυτές τις συνθήκες που ζούμε και βλέπουμε όλοι σήμερα. Εδώ σήμερα, άμα πάμε απ' έξω, οι ουρές είναι για τους ανθρώπους και δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετηθούν. Λοιπόν, ο στόχος τους είναι να γιγαντωθούν όλα τα κυκλώματα που υπάρχουν γύρω και λιμένονται την ανάγκη των ανθρώπων για χαρτιά. Ο στόχος τους είναι να εξυπηρετηθούν οι μεγάλες εταιρείες που θα βρουν το μήνα που θρέφει τους 11, αλλά ο δικός μας στόχος είναι οι άνθρωποι να πάρουν χαρτιά όπως τους αξίζει, χωρίς να πέσουν στα νύχια διακινητών και κυκλωμάτων, και μόνο ένας δρόμος υπάρχει γι' αυτό. Η υπηρεσία να κάνει προσλήψεις, η υπηρεσία να βρει κτίρια, η υπηρεσία να έχει υποδομές και εξοπλισμό. Δίνουν δισεκατομμύρια για φρεγάτες, για ραφάλ, που ξεριζώνουν τους ανθρώπους και τους φέρουν στη χώρα μας. Μιλάμε για ανθρώπους που ζουν και δουλεύουν χρόνια ολόκληρα εδώ και έχουν βιωτικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Τα παιδιά τους, σε αρκετούς από αυτούς, πάνε στα ίδια σχολεία με τα δικά μας. Λοιπόν, πρέπει να δώσουν και να χρηματοδοτήσουν την υπηρεσία μετανάστευσης ασύλου και τις άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες. Από εμάς αυτά. Είμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι θέλετε να πείτε ή και να ρωτήσετε.